Λέγει, ο προσκοπισμός είναι τα σκαλοπάτια της μασονίας. Τότε γιατί τους επιτρέπει η Εκκλησία μας την Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα στον επιτάφιο να βάζουν τάξη εντός αγωγικών στο λαό που προσκυνά, να τον φυλάγουν και να τον συνοδεύουν και να τον συνοδεύουν στην κεντρική πλατεία? Είναι καλό αυτό που κάνουν? Βέβαια δεν είναι μόνο στη Λάρισα, αυτό είναι γενικότερο, αλλά είναι αλήθεια, έτσι γίνεται. Αν μου πείτε όμως, μα δεν έχουμε εδώ την μασονία, διότι τι είναι ο προσκοπισμός? Ο προσκοπισμός δεν είναι παιδί της μασονίας? Αναμφισβήτητα ναι. Σας το έχω πει και σε ειδικό μάθημα, όταν πριν από 2-3 χρόνια κάναμε εκείνα τα απολογητικά θέματα και μιλήσαμε και για τον μασονισμό, αναφέραμε και για τον προσκοπισμό και όλα τα παράγωγά του. Θα σας απαντούσα, χωρίς να επεκτείνω περισσότερο το θέμα, ότι δυστυχώς έτσι γίνεται και δεν έπρεπε να γίνεται. Γιατί γίνεται? Διότι απλούστατα υπάρχει άγνοια. Έχει δοθεί η εικόνα ότι ο προσκοπισμός είναι κάτι καλό, ότι να βοηθάει κοινωνικώς, δείχνει και την παρουσία του στην Εκκλησία, και έτσι έχει δοθεί αυτή η ψευδής εικόνα ότι είναι κάτι που η Εκκλησία του αποδέχεται. Είναι μάλλον θέμα αγνίας. Όταν κάποτε διαφωτιστούμε, δεν θα το δεχόμαστε αυτό. Αν ήρχονται πρόσκοποι στην Εκκλησία, που θα ήμουν εγώ στην πόλη αν ήμουν? Η ημέρα επιταφείου θα έλεγα στα παιδάκια, στα προσκοπάκια, τι είναι, παιδιά μας είναι, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Τελείως τα παιδιά είναι ανύποπτα. Ακόμη αν θέλετε και τα στελέχη τους, αυτά που είναι μέσα σε μια πόλη, είναι ανύποπτοι για τέτοιο θέμα, ότι προέρχονται, ότι προστατεύονται από τον μασονισμό. Θα έλεγα, παιδάκια μου, κοιτάξτε να δείτε, είσαστε βαφτισμένα παιδάκια, Ελληνόπουλα, Χριστιανόπουλα. Τρέξτε σπίτι σας, βγάλτε τα ρούχα αυτά. Όχι ότι φταίνε τα ρούχα, αλλά γιατί αποτελούν ένα σχήμα. Όπως ακριβώς και το ράσο δεν κάνει τον παπά. Μπορεί να μην τον κάνει, αλλά τον κάνει. Έτσι λοιπόν, πηγαίνετε, βγάλτε αυτά τα ρούχα, να μην έχετε το σχήμα του προσκόπου, και ελάτε εδώ να εκκλησιαστείτε. Τίποτε άλλο. Όχι με το σχήμα του προσκόπου. Για να ρίπτουν οι άνθρωποι αυτοί στάχτη στα μάτια του λαού και της Εκκλησίας, ότι μπορούν να υπάρχουν, ενώ είναι ουσιαστικά εχθροί του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Αυτά είχα να πω και για αυτή την απορία.